Το οδηπορικό μας στην Κωνσταντινούπολη συνεχίστηκε με την Καλομήρα να κλέβει την παράσταση όπου στεκόταν και όπου βρισκόταν. Baby, μου κοιτάτε! Forget it! Το πρόγραμμα της Καλομήρας ήταν ιδιαίτερα φορτωμένο στην Κωνσταντινούπολη, γεμάτο τηλεοπτικές εμφανίσεις, συνεντεύξεις τύπου. Όμως εκείνη δεν έχασε στιγμή το χαμογελό της και την καλή της διάθεση και φρόντιζε μάλιστα να τη μοιράζει και στους υπόλοιπους. Καλομήρα, welcome, καλησπέρα. Καλησπέρα. How are you? Very good. Καλημέρα, όχι καλή, δύο αξιάμνα, νοσέν, τσοκίεν. I know that you are half Greek and half American. No, I'm 100% Greek. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, αυτό που μόλις παρακολουθήσετε ήταν ένα απόσπασμα από δελτίο ειδήσεων όπου ο Τούρκος παρουσιαστής τόλμησε να πει στην Καλομήρα ότι είναι μισή Ελληνίδα και μισή Αμερικάνα. Ποιος είδε λοιπόν το Καλομηράκι και δεν το φοβήθηκε. Περίμενε πώς και πώς τη συνάντησή της με τον Πατριάρχη. Μαζί με τη μητέρα της, την κυρία Ελένη, επισκέφτηκαν το Οικουμενικό Πατριαρχείο και παρακολούθησαν την ακολουθία του ακάθιστου ύμνου. Θα σε καμαρώσουμε βέβαια στην τηλεόραση, όπως σε είδαμε πολλές φορές μέχρι τώρα, αλλά και στον τελικό διαγωνισμό θα σε δούμε να βγαίνεις πρώτη. Oh, οι ευχές μου θα είναι μαζί σου. Ευχαριστούμε. Θα εκπροσωπήσεις συγχρόνως και την... Τέλεια, και μου είπαν ότι αυτή η εφημερίδα είναι πολύ, πολύ popular και χαίρομαι και είμαστε και σε μια άλλη εδώ που τρελάθηκα. Εδώ λέει 12 πόντους από την Τουρκία. Μακάρι, μακάρι. Είναι πολύ, πολύ καλή μαζί σας. Μαζί μας. Ω, και επίσης, κοίτα τι άλλο έγινε. Είναι τα top 40 τραγούδια που παίζουν εδώ σε όλη την Τουρκία. Και κοίτα, αυτή την εβδομάδα είμαστε εμείς. Secret Combination, Καλομήρα νούμερο 1 και νούμερο 2. Συγγνώμη, Μαντόνα. Αλλά η Ελλάδα είναι μπροστά. Αλλά είμαι πολύ ενθουσιασμένη για αυτό το πράγμα. Στο Theatre National, μάλιστα, η Καλομήρα τραγούδησε το Σίκο Χόρεψε. Είναι ένα γιαφρό, είναι ένα ένα. Καταφέραμε να την ξεμοναχιάσουμε και με θέα το Βόσπορο αρχίσαμε την ανάκριση. Πέρασα τόσο ωραία εδώ, αλήθεια. Οι άνθρωποι ήταν τόσο ευγενικοί. Πήγαμε για ψώνια, πήραμε δώρους για όλους. Γενικά ήταν πολύ ωραία και όλοι ήταν πολύ ευγενικοί. Γιατί η μητέρα μου τις πάρουμε κανένα χαλί, τις αρέσουν, ξέρεις. Αλλά ποτέ σου δεν τη σκοτώσει, είτε όλο χαλιά παίρνει. It's protect you from bad eye. Oh, baby. Yes. Εδώ λέει ο άνθρωπος ότι της έδωσε δώρο ένα μενταγιόν να την προστατεύει από το κακό μάτι, ορίστε. No. Τι σου έλεγαν οι δημοσιογράφοι εδώ, σου έκαναν δύσκολες ερωτήσεις? Κοίτα, ρωτήσανε πολλά πράγματα, δεν περίμενα τόσο πολύ, γιατί πριν όταν πήγα Αζερμπαϊτζάν και Ρουμανία, μάθαινα για την ιστορία τους, ό,τι μπορούσα. Και για Eurovision, για όλα, και δεν ρωτήσα τίποτα. Μόνο Eurovision και το τραγούδι μου. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Πολλά. Θες να μου πεις ότι πριν πας σε κάθε χώρα κάνεις δηλαδή τεστ και τέτοια τα μαθαίνεις? Ειδικά όταν πήγαμε στην Αζερμπαϊτζάν ήμουν φρίκι. Τα βιβλία άνοιγα, στο κομπιούτερ ήμουν, γιατί ήθελα να μάθω πράγματα, να είμαι ενημερωμένη, να δείξω ότι ξέρουμε τι λέμε εδώ στην Ελλάδα, ξέρεις. Και μιας και πιάσαμε τα πιο προσωπικά, είπαμε να γίνουμε ακόμη πιο αδιάκριτοι. Θέλεις να κάνεις δικές σου οικογένεια, Καλομήρα? Παιδιά και αυτά. Κοίτα, εγώ αγχώνομαι γιατί σκέφτομαι πω όταν κάνω παιδί φτου, θα μείνω όλη τη ζωή μου με άγχος. Εγώ, να πάει καλά η Ελλάδα, είναι το πρώτο πράγμα που θα ήθελα από μέσα στην καρδιά μου. Να κάνουμε καλή δουλειά, θα ήθελα πολύ. Με τούτα και μετά, αλλά πήραμε το δρόμο της επιστροφής, δίνοντας την υπόσχεση να είμαστε στο πλευρό της Καλομήρας στις 20 Μαΐου στο Βελιγράδι. Καλομηράκι, είμαστε μαζί σου.